Πάμε να συναντήσουμε την πρώην Υπουργό, την κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη, που θα εκπροσωπήσει, όπως είπαμε, τον ΣΥΡΙΖΑ στην κουβέντα μας. Γεια σας, κυρία Υπουργέ. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την δυνατότητα επικοινωνίας που μου δίνετε σήμερα. Να σας ζήσει και το τρίτο εγγόνι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το λέω επειδή το ανακοινώσατε κι εσείς δημόσια από τα social media σας. Κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και η όρκο μου. Όπως γράψατε, δεν μπορέσατε καν να είστε κοντά στην κόρη σας. Σε πάση περιπτώσει, έτσι πρέπει να συμβαίνει σε αυτή την ιδιαίτερη συγκυρία την οποία διάγει η χώρα μας και βεβαίως περνούμε όλοι. Αφού έτσι πρέπει να συμβαίνει, γιατί δείξατε τέτοια τόσο μεγάλη αντίδραση σε αυτό που ζήτησε η κυβέρνηση από την Πέμπτη και δόθε από τη συζήτηση στην Βουλή? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν οφείλω να καταθέσω για την προσωπική μου άποψη ότι θεωρώ απολύτως αδιανόητο στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα αυτή τη στιγμή και οι Έλληνες πολίτες να συνεχίζουμε να μιλούμε και να συζητούμε για το αυτονόητο, για το αν δηλαδή θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να γίνει πορεία ή εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο. Σαφέστατα και δεν πρέπει να γίνει. Το ανακοίνωσε έτσι και αλλιώς και ο αρχηγός σας, αλλά η αντίδραση... Όπως δεν γιορτάσαμε, κύριε Πολύζο, και άλλες επετείους, εθνικές εορτές, δεν γιορτάσαμε το Πάσχα. Όταν δεν γιορτάσαμε τις δύο εθνικές μας εορτές, γιατί από το κόμμα σας δεν υπήρξε κάποια αντίδραση, κύριε Υπουργέ? Νομίζω ότι εδώ έγινε ένας χειρισμός απολύτως, αν θα έλεγα, επικοινωνιακής φύσεως από την πλευρά της κυβέρνησης, να ξεκινήσουμε από αυτό. Δηλαδή, διεξαγόταν στη Βουλή μία συζήτηση που είχε σχέση με την δημόσια υγεία. Μιλούσαμε για το πώς οι πολίτες χάνουν τη ζωή τους από αυτή την ιστορία, από τον κορονοϊό, και ξαφνικά ετέθη το θέμα του εορτασμού ή μη εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου. Ωραία. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, ας πούμε, και βεβαίως αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε για να πετάξουμε την μπάλα αλλού, να προσανατολίσουμε την κοινή γνώμη από τα πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία έχει αυτή τη στιγμή η χώρα και οι Έλληνες πολίτες. Και βεβαίως αυτό ήρθε μετά από μία ανεκδίγητη, θρασίτατη και κοινική δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι δηλαδή πέσαμε έξω. Δηλαδή πέσαμε έξω από πού πέσαμε έξω? Δεν καταλαβαίνω. Τι δήλωση ήταν αυτή? Πέσαμε έξω όταν αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε 70 και πάνω νεκρούς, όταν έχει καταρρεύσει το σύστημα της υγείας, όταν έχει καταρρεύσει η παιδεία, όταν έχει καταρρεύσει η ελεύθερη οικονομία, όταν υπάρχουν άνθρωποι που τα καταστήματά τους είναι κλειστά και δεν ξέρουν όταν μετά την πάροδο αυτής της δύσκολης περίοδου θα μπορέσουν να τα ξανανοίξουν. Όταν έχουμε, κύριε Πολύζο, το Ruk Race που κάνει βόλτες αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο, νομίζω ότι το να καθόμαστε να συζητούμε για το αυτονόητο είναι, τι να πω τώρα, εμένα προσωπικά με αφήνει άναυδη. Σαφέστατα και δεν πρέπει να γίνουν πορείες και συγκεντρώσεις. Αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Τώρα, ο διάλογος ο οποίος έχει ξεκινήσει περί της συνταγματικότητος ή μη συνταγματικότητος, αυτό, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι κάτι το οποίο θα κρίνουν τα δικαστήρια, αν και εφόσον υπάρξει σχετική προσφυγή στη δικαιοσύνη γι' αυτό. Έχουν εκφραστεί οι συνταγματολόγοι, ο κ. Μανιτάκης, ο κ. Αλβιζάτος, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Πιστέψτε με ειλικρινά ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο θέμα. Σαφέστατα είναι μια πάρα πολύ σημαντική επέτειος, κανένας δεν έχει να πει κάτι διαφορετικό, αλλά όταν οι συμπολίτες μας δεν έχουν αντιμετωπίσουν προβλήματα στη διαβίωσή τους, όταν υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν τους δικούς τους ανθρώπους και δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε καν να τους αποχαιρετήσουν, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ, πολύ σοβαρά. Ναι. Πάντως απάντηση δεν πήρα στο... Προφανώς είναι μια γιορτή της δημοκρατίας η επέτειος του Πολυτεχνείου, αλλά πολύ σημαντικές είναι οι δύο εθνικές επέτειοι για την απελευθέρωση του έθνους. Πολύ σημαντικές, όχι μόνο έτσι. Αυτό. Το Πάσχα και 200 χρόνια πριν... Το Πάσχα μας πέρασε και δεν το γιορτάσαμε. Και το Πάσχα βεβαίως. Είναι κορυφαία γιορτή της Ορθοδοξίας και όχι μόνο, θα σας έλεγα. Την Πρωτομαγιά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Βρισκόμαστε σε ειδικές συνθήκες. Πρέπει να τηρήσουμε συγκεκριμένους κανόνες. Αν θέλουμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα το οποίο είναι οξύτατο αυτή τη στιγμή στην πατρίδα και να μπορέσουμε... Μήπως θέλω να πω και εσείς κάνατε την τρίχα τριχιά από την πλευρά σας?
Εγώ του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι οποιοδήποτε ασχολείται και μεγενθύνει αυτό το συγκεκριμένο θέμα και εφόσον συνεχίζει να έχει μπει στο δημόσιο διάλογο όλη η συγκεκριμένη συζήτηση, να απασχολούνται όλα τα κόμματα μόνο με το συγκεκριμένο θέμα, εγώ προσωπικά μένω άναυδη, αλλά όχι μόνο μένω άναυδη, να σας πω ότι εξοργίζομαι κιόλας. Διότι εδώ θα ήθελα να ακούσω να δίνονται συγκεκριμένες μάχες, να υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για τα θέματα, τα σοβαρά που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή. Έχετε, για να φύγουμε από αυτό, έχετε σχόλιο για το Κομμουνιστικό Κόμμα? Εσείς ανακοινώσατε πως δεν θα πάτε, θα κάνουμε μια συμβολική πράξη, είπε. Ο κύριος Τσίπρας θα τη δούμε αύριο. Αλλά εγώ βλέπω σε συγκέντρωση, για να μην πάμε στο τι θα γίνει στην Αθήνα, στο Δημαρχείο της Νέας Ιωνίας. Τα Συνδικάτα Μετάλλου και ο ΤΑΜ Αγνησίας, το Σωματείο Καθαριστριών, ο Σύλλογος Συνταξιούχων Νίκο, ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, που έχει δυνάμεις σε αυτούς που ανέφερα, θα πάνε με εκπροσώπους. Θα σας πω λοιπόν κι εγώ ότι κακώς θα πάνε, και από την άλλη πλευρά να πούμε και το εξής. Ζητούμε από τον κόσμο και από τους συμπολίτες μας, και ο ένας προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα στον άλλον, να μένουμε στο σπίτι, να τηρούμε κάποιους κανόνες, να τηρούμε τις αποστάσεις, να μην συνοστιζόμαστε. Όλα αυτά γιατί τα κάνουμε τότε? Γιατί ποιο λόγο, παράδειγμα, έχουν κλείσει όλα τα μαγαζιά? Επειδή ακούω πολύ να γίνεται κουβέντα περί συνταγματικότητος και περί μη συνταγματικότητος, νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα σκεφτούμε και να μας προβληματίσουν πάρα πολύ σοβαρά αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως δεν είδα να υπάρχει η αντίστοιχη ευαισθησία, ας πούμε. Το ίδιο δεν συνέβη με τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς. Και αυτός δεν έγινε όπως γινόταν παλιότερα. Έγινε απλώς μια κατάθεση στεφάνων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν εκεί. Ναι, δεν έγιναν πορείες. Αλλά το Κομμουνιστικό Κόμμα εκεί ήταν. Ναι, πρέπει όμως και το Κομμουνιστικό Κόμμα να αντιληφθεί ότι εδώ η πατρίδα μας βρίσκεται σε μια ειδική συγκυρία και είναι υποχρεωμένοι και αυτοί να τηρήσουν ορισμένους κανόνες. Ελάτε να δούμε τώρα, επειδή αύριο φιλοξενούμε εν όψη της έλευσης του στη Λάρισα την Τετάρτη τον Υπουργό επί δικής σας διακυβέρνησης, τον κύριο Ξανθό, για να δούμε τι γίνεται στον χώρο της υγείας. Εσείς με τίτλους, γιατί έχουν ακουστεί τόσες φορές, πού θεωρείτε ότι απέτυχε η κυβέρνηση γιατί σφυροκοπάτε πρωί, μεσημέρι, βράδυ? Η κυβέρνηση έχει αποτύχει παντελώς στο κομμάτι της υγείας. Η δημόσια υγεία, να το πούμε έτσι, έχει παντελώς καταρρεύσει. Αυτή τη στιγμή βλέπετε, δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι. Και εσείς όμως, μισό λεπτό, τα λέτε. Αν ακούσετε τους εντατικολόγους, τους υπευθύνους των ΜΕΘ στα δημόσια νοσοκομεία, τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, θα καταλάβετε ότι το σύστημα έχει παντελώς καταρρεύσει. Να πούμε ένα παράδειγμα. Στη δική μας την πόλη, η ΜΕΘ που έχει χωρητικότητα 72 κρεβάτια, να το πούμε έτσι, αυτή τη στιγμή τα 73 έχουν καλυφθεί και έχουν μείνει δύο κενά. Για ποιο λόγο μείναν δύο κενά? Γιατί δυστυχώς δύο συμπολίτες μας έφυγαν από τη ζωή. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να συμβεί ήταν αυτό που πάντοτε εμείς λέγαμε επί της δικής μας κυβέρνησης, ότι θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις καταρχήν, να προκηρυχθούν αυτές οι 15.000 που λέγαμε εμείς για τους γιατρούς και για τους νοσηλευτές. Που λέγατε, αλλά δεν κάνατε, κυρία Υπουργέ. Πέντε χρόνια ήσασταν κυβέρνηση. Πόσα? Πέντε. Δεν νομίζω ότι ήμασταν πέντε, και κάντε έναν καλύτερο υπολογισμό. Γιατί? Αναλάβατε στην αρχή, ήσασταν 4,5. Τώρα θα παίξουμε με τη διάρκεια, αν ήσασταν 4,5-5, αναλάβατε αρχές του 2015 και παραδώσατε καλοκαίρι του 2019. Το έργο της κυβέρνησης αυτής, και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, εκτός αν είμαστε κακόπιστοι για να πούμε το αντίθετο, είναι από τότε που βγήκαμε από τα μνημόνια, από τον Αύγουστο του 2018. Με πάρα πολλά προβλήματα. Άρα, αν το υπολογίζετε έτσι, τότε δίνατε μια υπόσχεση που δεν μπορούσατε να υλοποιήσετε. Και το λέω κομψά. Για τις προσλήψεις. Αφού είχαν εξαιρεθεί οι προσλήψεις στην υγεία, έτσι μας λέγατε τουλάχιστον, κυρία Υπουργέ. Δεν είχαμε εξαγγείλει, δεν είχαμε μιλούσαμε για προσλήψεις. Αυτό λέω, μείνατε στις εξαγγελίες. Γιατί επικαλείστε τα μνημόνια? Οι προσλήψεις στην υγεία είχαν εξαιρεθεί. Δεν σας εμπόδιζαν τα μνημόνια.
άλλο θέλω να μου πείτε. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε εμείς κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή ελέγχεται η παρούσα κυβέρνηση. Ναι, αλλά το λέτε σαν να παραδώσατε έναν παράδεισο τον οποίο ήρθε και διέλυσε η κακή δεξιά. Παραδώσαμε μία χώρα όρθια με ταμεία γεμάτα με 34, με 37 δις απόθεμα. Ελάτε όμως γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ολοκληρώστε, δεν θα σας διακόψω άλλο. Κύριε Πολύζο, σε όλους τους τομείς. Υγεία, παιδεία, στα εθνικά θέματα, στην οικονομία, παντού. Καταραίει το σύμπαν. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο βλέπετε ότι και τα φιλικά προσκύμενα που ήταν και τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης προς τον κύριο Μητσοτάκη, προς τον Πρωθυπουργό, έχουν αρχίσει και τον σφαιροκοπούν από κάθε κατεύθυνση. Μάλιστα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε. Να ζήσει το εγγόνι, είπαμε. Να τα σημαντικά. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.